Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Ένα βόρειο έλας ακόμα ξεκινά σήμερα, 5η, 10 του μηνός, στις 10.30 ή περίπου 10.30, συνήθως 10.30. Καμιά φορά συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Σήμερα το θέμα μας δεν είναι από τα συνηθισμένα, δεν είναι πολιτικό. Άπτεται της κυρίως απασχόλησης την οποία έχω. Όπως σας είπα, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι παρουσιαστής εκπομπής και το έχω πει σε πολλές εκπομπές αυτό. Και με ρωτάνε καμιά φορά και μου λένε γιατί το αναφέρω. Δηλαδή, γιατί το αναφέρω ενώ δεν θα έπρεπε, ας πούμε, ή θα έπρεπε να το κρύβω, ή κάπως έτσι, με αυτό το σκεπτικό με ρωτάνε. Εκτός αέρα φυσικά, δεν με ρωτάνε εδώ οι καλεσμένοι μου. Και τους λέω ότι μερικές φορές όταν αρνείς ένα τίτλο, είναι και τίτλος τιμής, όταν δεν είσαι κάτι. Όχι πάντα όταν είσαι κάτι, μερικές φορές όταν δεν είσαι κάτι, είναι τίτλος τιμής. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Σήμερα έκανα το λάθος, και θα σας εξηγήσω και γι' αυτό τι εννοώ, θα το καταλάβετε από τα επόμενα που θα πω, να ανοίξω την τηλεόρασή μου και να ακούσω τις ειδήσεις τις απογευματινές ώρες, από τα μεγάλα κανάλια, ξέρω, 3, 4, 5 κανάλια, άκουσα έτσι διάφορα εκεί. Σας πληροφορώ και θα το πω χωρίς καθόλου δισταγμό, ότι αυτά τα οποία έμαθα εγώ από αυτά τα κανάλια είναι το λιγότερο θα μπορούσα να πω προσπάθεια υποτίμησης της νοημοσύνης μου. Και δεν είμαι ιδιαίτερα νοημόν άνθρωπος, ανήκω στη μεγάλη πλειοψηφία όλων με μία μέση νοημοσύνη. Υποτιμάν έστω και τη μέση νοημοσύνη του Έλληνα, της πλειοψηφίας των Ελλήνων. Γιατί το λέω αυτό? Διότι άκουσα ειδήσεις για το πώς ξεσηκωθήκανε όλοι οι Άραβες στη Λιβύη, στην Αίγυπτο κτλ. Μέσω του Facebook. Δηλαδή, είδατε, λέει, τι δύναμη έχει αυτό το Facebook. Βρεθήκαμε στο Facebook και ξαφνικά αποφασίσαμε να ρίξουμε τον Καντάφη, ας πούμε, που έμενε τόσα χρόνια εκεί, που ξέρω 15 χρόνια, πόσο, 20, 25, 30, 180, πόσο ήταν. Μέχρι τότε δεν υπήρχε το Facebook. Λοιπόν, μέσω του Facebook και του Twitter κλπ. Βρεθήκαμε να ρίξουμε τον Μουμπάρακ. Ο οποίος, δείτε και κάτι άλλες συμπτώσεις, οι οποίες υποτιμάνε τη δική μου νοημοσύνη, δεν ξέρω για τη δική σας, προσωπικά τη δική μου την υποτιμάνε. Και μόλις ξαφνικά ξέσπασε αυτή η αυθόρμητη εξέγερση, καθόλου οργανωμένη, από το Facebook, βγήκαν οι Αμερικανοί και όλες οι κυβερνήσεις, ο Σαρκοζή της Γαλλίας και τα λοιπά, οι Άγγλοι, να αναγνωρίσουν τους επαναστάτες, που δεν τους ξέρουν γιατί είναι μέσα από το Facebook. Ποιοι είναι αυτοί? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αμέσως προσέφεραν γη και είδωρ και νομιμότητα στις αντικαθιστωτικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, ό,τι και να είστε, αφού ρίχνετε αυτούς, είστε καλοί. Τώρα, πώς βρήκαν αυτοί οπλισμό, πώς ξαφνικά ξεσηκωθήκαν, πώς στη Σαουδική Αραβία την ίδια στιγμή ακριβώς ξεσηκωθήκαν, έτσι, και στη Λιβύη και σε όλα αυτά τα κράτη τα Ισλαμικά, είναι πραγματικά παράξενο. Και μέσα σε αυτό το συρφετό της παράλογης, ας πούμε, προσδοκίας να πιστέψουμε αυτά που λένε, έτσι να τα πάρουμε άπεπτα και να τα βάλουμε, να τα καταπιούμε και μετά ποιος ξέρει τι θα βγει από εκεί, άκουσα και άλλα πράγματα. Άκουσα, ας πούμε, ότι η ελληνική οικονομία δεν πάει καλά, παρόλα τα μέτρα αυτά και τα λοιπά. Οι παρουσιαστές των καναλιών παρουσίασαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αύριο χανόμαστε. Δεν πρόκειται να επιβιώσει η Ελλάδα, θα πτωχεύσουμε ούτως ή άλλως. Δυσίωνες προβλέψεις από εδώ. Έτσι έκρινε ο οίκος, ξέρω εγώ, Μόμπς. Ήρθε ο κύριος Ομπάμα να επεξεργαστεί σχέδιο πώς θα μας βοηθήσει κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε το ένα το άλλο. Δηλαδή, κινδυνολογίες και ανοησίες κατά την άποψή μου και λίγο, ξέρετε, αν θέλετε να με πιστέψετε σε αυτό, οι πληροφορίες οι δικές μου έτσι λένε και η κρίση μου έτσι λέει, λίγο ψυχολογικές επιχειρήσεις εναντίον της Ελλάδος. Λίγο ψυχολογικές επιχειρήσεις. Διότι δεν είναι δυνατόν όταν έχουμε μια κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, όποιος και αν είναι αυτός που βγαίνει έξω και προσπαθεί να φέρει βόλτα ορισμένα πράγματα, ανέλαβε, ξέρω εγώ, λέει ότι φταίνει προηγούμενο, εγώ δεν τον πολύ πιστεύω, διότι πιο μπροστά τους προηγούμενους τόσα χρόνια κυβερνούσαν οι ίδιοι αυτοί, έτσι, ο κ. Σιμίτης που ήταν από το κόμμα του κλπ. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας κάτι. Έτσι. Επιβάλλει κάποια μέτρα. Άδικα δίκαια δεν έχει σημασία. Τα επέβαλε. Ωραία. Υπάρχει και μια κοινωνική συνένεση. Κακά τα ψέματα. Βλέπουμε ότι στις κάλπες τα πράγματα ναι, δεν πάνε να ψηφίσουν, αλλά τελικά βγήκε εδώ ο κύριος Μπουτάρης,
ο οποίος ήταν από το κόμμα του. Βγήκε στην Αθήνα ο κύριος Καμίνης. Βγήκε ο Περιφερειάρχης στην Αθήνα, ο κύριος Γουρός. Εδώ δεν βγήκε, διότι τον κύριο Ψωμιάδη που να τον πολεμήσεις δεν γίνεται, είναι δύσκολο πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στην Αθήνα μπορέσαν και βγάλανε το κόμμα. Υπάρχει αυτό για μένα. Έτσι, τον απλά σκεφτόμενο άνθρωπο είναι μία μορφή συνένεσης. Θα μου πείτε ήταν ψήφους προσώπων. Εντάξει, να το δεχτώ. Να το δεχτώ. Εν πάση περιπτώσει, πάει αυτός ο άνθρωπος να προχωρήσει με την όποια μερική μέτρια συνένεση της κοινωνίας. Και βγαίνουν οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί και κάθε μέρα κινδυνολογούν. Προκαλούν πανικό στον κόσμο. Εδώ θα πάμε. Η γρίπη σκότωσε τόσα άτομα. Ξέρω εγώ, κατέρευσε κτίριο, σεισμός, έρχεται. Δηλαδή, για ποιο λόγο? Ποιους εξυπηρετεί αυτή η ιστορία? Εξυπηρετεί κάποιον ο λαός να βρίσκεται, ο ελληνικός λαός να βρίσκεται μόνιμα σε μια τέτοια κατάσταση? Αυτούς τους κυρίους πότε κάποιος θα τους πιάσει από τα αυτή η δικαιοσύνη, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο το οποίο ασχολείται με άλλα πράγματα, να τους πιάσει από τα αυτή και να πει: ελάτε εδώ κύριε, διασπείρετε κάποιες ειδήσεις, λέτε ας πούμε αυτό, έτσι, εδώ και τα λοιπά, αυτό. Έχετε στοιχεία? Ποιες είναι οι πηγές σας? Τι ακριβώς κάνετε? Μήπως εξυπηρετείτε άλλα πράγματα? Και βλέπουμε αυτό το πράγμα να παίζεται, αυτό το θέατρο του παραλόγου, συνέχεια. Και σε κάθε κρίσιμη στιγμή όπου ο ελληνικός λαός περιμένει, ο απλός ανθρωπάκος, ο οποίος θυσιάζει με τις περικοπές, θυσιάζει τη μισθή, θυσιάζονται τα δώρα, θυσιάζονται όλα αυτά. Περιμένει τι? Να δει μια ελπίδα φως, ότι κάπου ρε παιδί μου πάμε καλά, έπιασε τόπο η θυσία η δική μας, ξέρω εγώ, κάπως. Έτσι, που δεν ξέρει περί υποβιβασμού και spread και τα λοιπά, γιατί τα εξηγήσαμε εδώ, φέραμε τον οικονομολόγο μας και μας τα εξήγησε. Τι είναι τα spread και αυτές όλες οι απάτες οι οποίες από το εξωτερικό οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι είναι μέσα στα spread, μέσα στους οίκους αξιολόγησης και είναι και μέτοχοι στις τράπεζες. Και σας είπα και ονόματα. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή τα εκλαήκευσε, τα εξήγησε. Λοιπόν, ο ανθρωπάκος δεν ξέρει όμως από αυτά. Θέλει να δει ότι ναι, έχουμε κάποια ελπίδα για ψυχολογικούς και μόνο λόγους. Και βγαίνουν οι κύριοι αυτοί και τον κάνουν κουρέλι κάθε μέρα. Αυτό το πράγμα εγώ δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά σας το λέω, και αρχίζω και σκέφτομαι ανάποδα. Όπως λένε οι στη λαϊκή, παίρνουν ανάποδες στροφές. Δηλαδή σκέφτομαι συνωμοσιολογικά. Λέω τι συμφέροντα υπάρχουν πίσω από αυτούς, γιατί τους βάζουν αυτοί οι άνθρωποι που τους πληρώνουν, γιατί από κάπου πληρώνονται. Ξέρετε, κύριε, αυτοί έχουν χαμηλούς μισθούς. Έτσι, κάτω από 10-15 χιλιάρια τη μέρα δεν πέφτουν. Λοιπόν, αυτοί όμως που τα δίνουν αυτά λεφτά, φαντάζομαι ότι θα ελέγχουν και λίγο κάτι από αυτά που λένε. Δηλαδή, εντάξει, η δημοσιογραφία είναι ανεξάρτητη, αλλά δεν μπορείς να πας και κόντρα σε μια γραμμή. Τι συμβαίνει λοιπόν? Πραγματικά είναι απορίας άξιο. Και από την άλλη, δεν θα ακούσετε πουθενά και σε κανένα κανάλι την επίσκεψη Νταβούτογλου στη χώρα μας. Κύριος Νταβούτογλου από την Τουρκία, τη φίλη Τουρκία, ο οποίος ήρθε εδώ. Πήγε στη Θράκη πιο μπροστά, σήμερα ήταν εδώ, πήγε στο τουρκικό προξενείο, εκεί στο σπίτι του Κεμάλ κλπ. Και στη Θράκη συνάντησε τον ψευδομουφτή. Ξέρετε γιατί το λένε ψευδομουφτή? Διότι δεν τον αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος. Είναι μόνος του. Οι Τούρκοι τέλος πάντων λένε ότι αυτοί εκεί, οι μουσουλμάνοι, η μειονότητα εκεί της Θράκης είναι Τούρκοι και έχουν δικαίωμα να βγάλουν ένα δικό τους μουφτή. Και πήγε και συνάντησε τον ψευδομουφτή, όχι τον μουφτή το διορισμένο από το ελληνικό κράτος. Ήρθε εδώ με ύφος αυτοκράτορα, πέρασε και τα λοιπά, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, πουθενά. Δεν τα δείτε αυτά πουθενά. Τα κανάλια δεν ασχολούνται με αυτά. Δεν ασχολούνται με τα δύο παλικάρια, τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι της ομάδας Δίας, εκ των οποίων, όπως σας είπα, και ο ένας ήταν και των ειδικών δυνάμεων, οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους και τα πήραν τα παιδάκια οι μανάδες τους γεμάτα κουμπότρυπες από Καλάζνικοφ, από συμμορίες Αλβανών και Ρώσων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά δεν έχουν ψυχή. Θα δείτε όμως όλες τις άλλες αρλούμπες, αηδίες και πράγματα τα οποία υποβιβάζουν την πνευματική μας, την νοημοσύνη μας. Δεν υποβιβάζουν την πνευματική μας κατάσταση, διότι κανένας δεν τα πιστεύει αυτά. Τα βλέπει, αλλάζει κανάλι πολύ απλά και ψάχνει να δει πού υπάρχουν ωραίες συνταγές να κάνει γλυκά, νηστίσιμα κλπ. Για τη Σαρακουστή. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα όμως πληρώνονται αδρά. Κάποιοι άνθρωποι να μας τα σερβίρουν και μας τα σερβίρουν από παντού. Δεν υπάρχει εναλλακτική, πολλές εναλλακτικές. Ανοίγεις, κλαπ, κλαπ, γυρίζεις δεξιά και αριστερά, βλέπεις τα ίδια και τα ίδια. Αυτά λοιπόν θα ήθελα να τα καταγγείλω και να τα μοιραστώ μαζί σας, όχι για κανέναν άλλο λόγο,
για να ξέρουμε και πώς θα τους αφοπλίσουμε. Μην τους ακούμε. Δεν εμπιστευόμαστε λοιπόν την ενημέρωσή μας σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι προκαλούν εσκεμμένα πανικό. Γιατί απλά δεν έχουν κάτι να παίξουν, διότι δεν έχουν πρόγραμμα, να το δεχτώ. Αυτή είναι η καλοπροαίρετη εκδοχή. Υπάρχουν πολλές κακοπροαίρετες. Αυτά είχα να σας πω. Δεν σας κούρασα, εγώ έτσι πάντα κάνω. Κάνω ένα πρόλογο και μοιράζομαι μαζί σας πράγματα τα οποία βλέπω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα θίξω. Λοιπόν, να περάσουμε στον καλεσμένο μας, τον κύριο Δευλιώτη Αθανάσιο, οδοντίατρο και πρόεδρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ευχαριστούμε καταρχήν που ήρθες. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση, Γιώργο. Να είσαι καλά. Είσαι πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου και. Του νομού. Και του, έτσι, του νομού. Και κάποιας συνδικαλιστικής ανεξάρτητης κίνησης, η οποία λέγεται ΑΣΚΟΘ. Αυτή τη στιγμή είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΚΟΘ, ναι. Η αδέσμευτη συνδικαλιστική κίνηση οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης. Είχα διατελέσει πρόεδρος, αλλά μετά την ανάληψη της Προεδρίας του Συλλόγου είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε εκλογές στον Οδοντιατρικό Σύλλογο την άλλη εβδομάδα, 20 και 21 του μηνός. Και θα διεκδικήσω εκ νέου την Προεδρία του Συλλόγου. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν υπάρχουν εκλογές, έτσι, και εκ νέου διεκδικείς την Προεδρία του Συλλόγου. Ωραία. Θα ήθελες να μιλήσουμε λίγο για τον κλάδο σας γενικά και μετά να πάμε στα συνδικαλιστικά τα δικά σας, να μας πεις εκεί για το συνδυασμό και λοιπά. Είμαι στη διάθεσή σου. Ναι. Πρώτα, πες μας λιγάκι για το θέμα της οδοντιατρικής στην Ελλάδα γενικά, των οδοντιάτρων εδώ, τι προβλήματα παρουσιάζει ο κλάδος σας. Είμαι και εγώ γιατρός και ξέρω πολλά, έτσι, δεν είμαι άσχετος. Το σοβαρότερο, πιστεύω, αυτή τη στιγμή πρόβλημα του κλάδου μας και είναι κάτι που πιστεύω ότι δεν είναι κοινωνός ο απλός κόσμος, είναι η ανεργία στον κλάδο μας. Mm-hmm. Πραγματικά ανεργία και μερική απασχόληση. Και θα έλεγα, Γιώργο, ότι η ανεργία στην οδοντιατρική είναι κρυφή ανεργία. Δεν είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος. Υπάρχει λοιπόν σοβαρή ανεργία, υποαπασχόληση και τα τελευταία χρόνια και έντονο κύμα μετανάστευσης οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά, διότι δίνουμε πιστοποιητικά στους οδοντιάτρους για να βγουν στο εξωτερικό. Το αντιμετωπίζω, το βλέπω στο Σύλλογο. Νέοι οδοντίατροι κατά κόρον φεύγουν έξω και τελευταία έχει τώρα 6 μήνες με 1,5 χρόνο πολύ εγκατεστημένη δεκαετία οδοντίατροι. Παίρνουν τις οικογένειές τους. Και σκόνται και μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Καταλαβαίνετε τώρα για έναν οδοντίατρο που έχει ξοδέψει τόσα χρήματα, χωρίς καμία βοήθεια, τόσα χρήματα για τον εξοπλισμό του, για να στήσει το ιατρείο του, σηκώνεται, φεύγει και απαξιώνεται τελείως ο εξοπλισμός που ξόδεψε τόσα χρήματα. Απαξιώνεται. Εξοπλισμός πενταετίας. Ποιος θα πάρει από δεύτερο χέρι ένα ιατρείο. Και η προσπάθειά του οπωσδήποτε να σταθεροποιήσει μια αξία, ας πούμε, γνωριμιών, δηλαδή να τον μάθουν ότι κάνει σοβαρή δουλειά, ότι προσφέρει πραγματικές... Να κάνει την πελατεία του. Όλα αυτά πάνε στο βρόντο και σηκώνεται και προτιμά να φύγει έξω. Αυτό αναγκάζεται να φύγει και, αν με επιτρέπεις, Γιώργο, ποιο παιδί σπούδασε, ποιο παιδί μπήκε στην οδοντιατρική στο πανεπιστήμιο να σπουδάσει για να βγει τελικά στο εξωτερικό. Ποτέ δεν ήταν αυτός ο στόχος του. Ναι. Η ανάγκη οθεί τον οδοντίατρο στο εξωτερικό. Όπως γίνεται και με όλους τους νέους επιστήμονες. Έτσι, έτσι. Διότι υπάρχει μια υπερπαραγωγή επιστημονικού δυναμικού στην Ελλάδα. Δυστυχώς υπάρχει σε άλλους κλάδους αυτό και στις ιατρικές ειδικότητες που ξέρω όλους εγώ. Στους επιστήμονες. Σε όλους τους επιστήμονες υπάρχει αυτή η επαναφορά της μετανάστευσης. Και δεν υπάρχει μόνο στους κλάδους των επιστημών και των τεχνητών και οτιδήποτε μπορεί να κερδίσει κάποια χρήματα. Οποιαδήποτε ειδίκευση. Σηκώνονται και φεύγουν και θα δούμε και μετανάστευση κανονική πλέον, όχι όπως